Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε παράλληλα την πώληση 40 F-16 αλλά και την αναβάθμιση ακόμα 79 μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη. Και αυτό προκαλεί ικανοποίηση στην Τουρκία, καθώς περίμεναν βεβαίως αυτή την απόφαση από το State Department μετά την βεβαίως επικύρωση της ένταξης Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και την υπογραφή που έβαλε ο Τούρκος Πρόεδρος και την δημοσίευση στην εφημερίδα κυβερνήσεως. Ο Τούρκος Πρόεδρος χτες είχε πει ότι θέλει άμεσα βήματα από την Τουρκία και βεβαίως ο ίδιος δείχνει ικανοποιημένος. Ωστόσο, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζονται και δημοσιεύματα σχετικά με τις κινήσεις που κάνει η Ελλάδα για τα F-35. Το πρακτορείο Ανατολή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκρίνουν την πώληση των F-35 στην Ελλάδα, χωρίς να σχολιάζουν βέβαια μέχρι στιγμής αρνητικά στο ζήτημα αυτό. Να θυμίσουμε ωστόσο ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35, ήδη είχε παραλάβει τα 5 F-35 τα οποία θα τα πήγαινε στην Τουρκία, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν την παραλαβή των F-35 αφού η Τουρκία είχε επιλέξει τους S-400. Σήμερα η Ελλάδα παίρνει F-35, το μαχητικό 5ης γενιάς, ενώ η Τουρκία ικανοποιείται με τον εξυγχρονισμό και την αγορά των F-16 που είναι μιας προηγούμενης γενιάς. Μανώλη Κωστίδη, σε ευχαριστούμε.